Είναι το τελευταίο κομμάτι που, όπως προανέφερα στην εισαγωγή, θα μας μιλούσε ο Πέτρος ο Περιμένης. Είμαι σίγουρος ότι από εκεί που είναι μας ακούει, πάντοτε ήταν παρόν σε αυτό το σχολείο. Στη θέση του θεωρούσα ότι μόνο ένας άνθρωπος θα μπορούσε να μας πει 5 λόγια για τον Πέτρο και από καρδιάς περισσότερο. Ο άνθρωπος που ήταν ο πιο κοντινός του άνθρωπος στην επαγγελματική του πορεία, αλλά και προσωπικός του φίλος, ο Τάσος Αθανασόπουλος. Και θα παρακολουθήσω πολύ τον Τάσο να λάβει το λόγο. Πραγματικά δεν περίμενα ότι θα χόταν η στιγμή που θα βρισκόμουν σε αυτή την τόσο δυσάρεστη θέση να πρέπει να πω κάποια λόγια για τον πάρα πολύ στενό μου φίλο, τον Πέτρο τον Περιμένη, ο οποίος έφυγε από τη ζωή στις 30 Νοεμβρίου. Είχε συνταξιδοτηθεί στις 31 Αυγούστου. Θυμάμαι, κουβεντιάζαμε για αυτό το σχολείο και μου είπε ο Δημήτρης να πάω για κάποια βράβευση. Ξέρεις, δεν μου αρέσουν αυτά τα πράγματα. Το κουβεντιάσαμε, του λέω, Πέτρο, νομίζω πρέπει να πας και αν τα πράγματα είναι καλά και για μένα, γιατί δυστυχώς την περασμένη χρονιά δεν μπόρεσα να είμαι εδώ λόγω κάποιου σοβαρότητου οικογενειακού προβλήματος, του λέω θα πάμε μαζί και θα είμαστε μαζί εκεί. Δυστυχώς είμαι μόνο εγώ. Η ζωή παίζει παιχνίδια τα οποία δεν μπορούμε να ελέγξουμε. Τα αποδεχόμαστε και συνεχίζουμε. Θα πω λοιπόν μερικά λόγια για τον Πέτρο τον Περιμένη. Ξέρω ότι στον Πέτρο μας, δεν άρεσαν τα πολλά λόγια και ιδιαίτερα να μιλάνε για αυτόν. Θα πω λίγα πράγματα για τα πολλά που έχει προσφέρει. Ο Πέτρος Περιμένης ήταν καθηγητής ουρολογίας στο Ιατρικό Τμήμα του Πανεπιστημίου Πατρών από το 2006 και διευθυντής της ουρολογικής κλινικής του Πανεπιστημιακού Περιφερειακού Νοσοκομείου Πατρών από το 2005. Σπούδασε ιατρική στο Πανεπιστήμιο Αθήνας και ειδικεύτηκε στην ουρολογία στο Τζάνιο Νοσοκομείο Πειραιά. Το 1989 άρχισε την ακαδημαϊκή του καριέρα στο Πανεπιστήμιο της Πάτρας ως λέκτορας. Το επιστημονικό του ενδιαφέρον εστιάστηκε στην χειρουργική ογκολογία του ουροποιητικού και στην ανδρολογία. Σε αυτά τα αντικείμενα μετεκπαιδεύτηκε στο εξωτερικό 3 φορές, στο Glasgow Royal Infirmary, στο Somerset and Taunton Hospital της Μεγάλης Βρετανίας και στην Βέρνη, στο Ινσένσπιταλ στην Ελβετία. Σε ερευνητικό επίπεδο ήταν διεθνώς καταξιωμένος με ένα σύνολο αναφορών κοντά στις 2000 με H-Factor 23. Κάτι ίσως που δεν είναι πολύ γνωστό είναι ότι η διεθνής επιστημονική συμβολή του στην καθιέρωση του PSA σαν δείκτη για τον καρκίνο του προστάτη είναι ιδιαίτερα σημαντική και συγκαταλέγεται στους προτεργάτες σε αυτόν τον τομέα. Είχε πάρει μέρος σε πολλές διεθνείς πολυκεντρικές μελέτες και ήταν εθνικός συντονιστής σε 4 από αυτές. Είχε συγγράψει πολλές εργασίες σε διεθνή περιοδικά, κυρίως στο αντικείμενο της ανδρολογίας και της χειρουργικής ουρολογικής ογκολογίας. Σε διδακτικό επίπεδο υπήρξε συνεπής και πάρα πολύ καλός δάσκαλος, ιδιαίτερα αγαπητός από τους φοιτητές. Οργάνωσε και καθιέρωσε το μάθημα της ανδρολογίας στο Πανεπιστήμιο Πατρών, το οποίο βρήκε πολύ μεγάλη απήχηση στους φοιτητές μας.
και έδωσε ένα πολύ μεγάλο αριθμό διαλέξεων σαν προσκεκλημένος ομιλητής σε ελληνικά και διεθνή συνέδρια. Κατά τη διάρκεια της διεύθυνσής του, η ουρολογική κλινική αναδείχθηκε σε μία από τις σημαντικότερες ουρολογικές κλινικές της χώρας μας. Εκπαίδευσε ένα μεγάλο αριθμό ειδικευμένων. Ο Πέτρος Περιμένης εξάλλου ίδρυσε, λειτουργήσε και καθιέρωσε το Ιατρείο Ανδρολογίας, το οποίο λειτουργεί με πολύ μεγάλη επιτυχία. Εκείνο όμως που πρέπει να τονιστεί ιδιαίτερα είναι το ότι ήταν ο πρωτεργάτης της βαριάς ογκολογικής ουρολογικής χειρουργικής, την οποία και καθιέρωσε αναδεικνύοντας την ουρολογική κλινική του Πανεπιστημίου Πατρών σε σημείο αναφοράς για το συγκεκριμένο αντικείμενο. Ο Πέτρος Περιμένης, κατά τη διάρκεια της μακρόχρονης θητείας του στο Πανεπιστήμιο Πατρών, επέδειξε ένα πραγματικά εξαιρετικό ήθος. Επειδή το επιστημονικό, διδακτικό και διοικητικό έργο του Πέτρου Περιμένη ήταν ιδιαίτερα σημαντικό, το Πανεπιστήμιο Πατρών του απένει με τον τίτλο του ομότιμου καθηγητή. Δεν πρόλαβε όμως να χαρεί μία από τις πιο όμορφες φάσεις της ζωής του. Δεν σταμάταγε να μου λέει πόσο χαρούμενος ήταν με τον νέο τρόπο ζωής του μετά την συνταξιδότησή του τον Αύγουστο. Με τον Πέτρο είχαμε γνωριστεί το Φεβρουάριο του 88, 32 χρόνια πριν, και γίναμε στενότατοι φίλοι αμέσως. Βασικά, μιλάγαμε τα μάτια. Και αυτό πραγματικά έδινε δύναμη και στους δυο μας. Υπήρξε ένας αξιοπρεπής, ακέραιος άνθρωπος, δίκαιος και καλοπροαίρετος, με όλη τη σημασία των λέξεων αυτών. Τίμησε το λειτουργήμα του γιατρού και υπήρξε πάντα κοντά στον ασθενή και ιδιαίτερα στον ανήμπορο. Είχε πραγματικά ένα εκπληκτικό χειρουργικό ταλέντο, το οποίο πάντα χρησιμοποίησε για καλό. Ήταν οξυντερικής και με βαθιά ιατρική γνώση, γι' αυτό και το επιστημονικό του έργο αναγνωρίστηκε διεθνώς. Ήταν όμως τόσο μετριόφρον που ποτέ δεν διαφήμισε τίποτα από όλα αυτά. Υπήρξε θαυμάσιος δάσκαλος και παράδειγμα για εμάς όλους τους μαθητές του. Πάνω απ' όλα όμως ήταν ένας θαυμάσιος φίλος. Πάντα κοντά μας, ζεστός και απολαστικός, με απαράμιλο χιούμορ και αυτοσαρκασμό. Είμαστε ευτυχείς που χαρήκαμε τη φιλία του. Έχει μια θαυμάσια οικογένεια που η οδύνη του χαμού του τη συγκλώνησε. Τους άφησε όμως παρακαταθήκη τον τρόπο ζωής του, που θα είναι παράδειγμα για να μπορέσουν να συνεχίσουν στις δυσκολίες της ζωής. Φίλε μας Πέτρο, θα ζεις πάντα στη μνήμη μας. Σας ευχαριστώ. Συνήθως, όταν καλούμε και έχουμε καλέσει επιλεγμένους δάσκαλους από την ουρολογική κοινότητα, τους απονέμουμε και ένα αναμνηστικό. Αυτή τη χρονιά ετοιμάσαμε κάτι διακριτικό. Γράφει στον αείμνηστο δάσκαλο καθηγητή Πέτρο Περιμένη με όλη μας την ευγνωμοσύνη οι μαθητές του από το ΙΜΟΠ και θα σε παρακαλούσα, Τάσο, να το μεταφέρεις στην οικογένειά του και ιδιαίτερα στο γιο του, τον μικρό γιο του, που είναι τώρα 15 χρονών και είχε αυτηρακή εμπειρία, γιατί είχε έρθει σε τόσα πολλά φροντιστήρια, μικρός, παρακολούθησα και εγώ πώς μεγάλωνε μέσα βλέποντάς τον και πόσο κοντά ήταν και πόσο πραγματικά όριμο τον είχε κάνει ο Πέτρος με την ασχολία του με το γιο του. Οπότε θα σε παρακαλούσα πάρα πολύ, με όλη μας τη συγκίνηση. Ευχαριστώ. Και τα συλληπιτήρια να το δώσεις. Θα τα μεταφέρω. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Προχωράμε. Το διάλειμμα είναι τώρα, έτσι. Ορίστε.
Okay. Λοιπόν, βγαίνουμε λίγο να πάρουμε μια ανάσα και συνεχίζουμε με τους εικονικούς ασθενείς. Να είστε καλά.